Φέτος τα Χριστούγεννα για μένα ήρθαν λίγο νωρίτερα με τα Meta Quest 3, τα καινούργια VR γυαλιά από τη Meta. Πριν από 2 μήνες, ο Mark Zuckerberg τα παρουσίασε από τα γραφεία του Facebook για να μας πει τα καινούργια χαρακτηριστικά τους. Όπως 40% πιο λεπτά σε σχέση με τα Quest 2, καινούργιοι φακοί pancake οι οποίοι είναι πιο λεπτοί και πιο ευκρινείς, 4K LCD οθόνες για το κάθε μάτι, καινούργιος επεξεργαστής Snapdragon XR2 για καλύτερα γραφικά. Βλέπετε Tekkon κανάλι, Γιάννης εδώ, και αν έχετε και εσείς περιέργεια να δείτε την ποιότητα κατασκευής. Πέρα από τα παιχνίδια και τη διασκέδαση, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε τα συγκεκριμένα VR γυαλιά, όπως πώς μπορούμε να αφομοιώσουμε οποιοδήποτε ψηφιακό περιεχόμενο, είτε ίντερνετ, social, να βλέπουμε ταινίες, ακόμα να δουλεύουμε και στον υπολογιστή μας, δεν έχετε παρά να μας κάνετε παρέα μέχρι το τέλος του βίντεο. Ενώ παράλληλα, εάν θέλετε να μας βοηθήσετε, κάνετε μια γραφούλα στο κανάλι μας, πατώντα αυτό εδώ το κουμπάκι. Ναι, TekkonGR, πατήστε και το καμπανάκι να βλέπετε πρώτα τα βίντεό μας και δώστε μας τη δύναμη να συνεχίσουμε. Για έλατε να βυθιστούμε σε ψηφιακούς κόσμους. Πάμε να βγάλουμε αυτό το bubble πλαστικό, να απελευθερώσουμε το κουτί μας. Meta Quest 3, 128 GB έκδοση, η 512 ήταν πάρα πολύ ακριβή. Βλέπουμε εδώ τα γυαλιά μας και τα δύο χειριστήρια. Από την πάνω μεριά βλέπουμε το σήμα της Meta που άλλαξε από Oculus και μέσα βλέπουμε από την πίσω μεριά την περιέχει μέσα συσκευασία. Τα γυαλιά μας, τα χειριστήρια, μπαταρίες, φορτιστή και καλώδιο φόρτισης. Ξεφλουδίζουμε όμορφα και ωραία αμφίπλευρα τη συσκευασία μας. Και πάμε να δούμε τι εμπεριέχει μέσα η συσκευασία. Ανοίγουμε Meta Quest 3. Βλέπουμε τα δύο χειριστήριά μας και τα γυαλιά μας σε περίοπτη θέση και όμορφα τακτοποιημένα. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε στο καπάκι, πάνω στο καπάκι, QR κωδικό για να κατεβάσουμε το app της Meta, βλέπουμε το κουμπί της εκκίνησης και τα στράπος μπορούμε να τα προσαρμόσουμε για να κάτσουν όμορφα στο κεφάλι μας. Παίρνουμε πρώτα τα χειριστήρια, στιβαρά, όμορφο πλαστικό, βλέπουμε τα χειριστήρια, τα κουμπιά, το joystick. Πάρα πολύ ωραία. Και τις σκανδάλες και από κάτω και από πίσω και ενδιάμεσα για να μπορούμε να χειριστούμε εύκολα τα VR γυαλιά μας. Το ίδιο είναι και το δεξί χειριστήριο. Βλέπουμε ότι είναι πανομοιότυπα δεξιά και αριστερά και βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν πια αυτά τα πλαστικά δαχτυλίδια που ήταν στο Oculus 2. Περνάμε τώρα σιγά σιγά στον πρωταγωνιστή που είναι τα VR γυαλιά μας. Από την πίσω μεριά μέσα στους φακούς βλέπουμε ένα χάρτινο, μια χάρτινη καρτέλα η οποία πάνω μας δείχνει τα δύο πλαϊνά κουμπιά που βρίσκονται ώστε με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να τα πιέσουμε και να τραβήξουμε προς τα έξω το πλαστικό που περιβάλλει στο πρόσωπό μας σε περίπτωση που φοράμε γυαλιά. Από την κάτω μεριά βλέπουμε το κουμπί κύλησης για να προσαρμόσουμε τους φακούς. Το κουμπί πάνω και κάτω ένταση, συν και πλην, οι κάμερες οι οποίες ανοιχνεύουν τα χέρια και τα χειριστήρια. Και από μπροστά βλέπουμε RGB έγχρωμες κάμερες, δεξιά και αριστερά, και από στη μέση βλέπουμε το σένσορα βάθους. Από πάνω βλέπουμε την εξαγωγή του αέρα, στη βαρύ κατασκευή, τις κάμερες οι οποίες ανοιχνεύουν τα χέρια μας και τα χειριστήρια. Και εδώ βλέπουμε το κουμπί της εκκίνησης και το USB Type-C. Πλαστικό, πολύ μαλακό, που αγκαλιάζει το πρόσωπό μας. Και 4 ηχεία που αγκαλιάζουν τα αυτιά μας και μας δίνουν την ψευδέστηση του surround. Από τη μέσα μεριά βλέπουμε τους καινούργιους pancake φακούς με κάποια προειδηπητικά αυτοκόλλητα ότι είναι πολύ ευαίσθητοι στον ήλιο και επίσης δεν πρέπει να τους καθαρίζουμε με κάτι υγρό. Βλέπουμε το σένσορα on και off όταν τοποθετούμε τα γυαλιά στο πρόσωπό μας ή όχι. Βγάζουμε τα προειδηπητικά αυτοκόλλητα. Στις άκρες βλέπουμε και τα κουμπιά, τα πλαστικά τα οποία μπορούμε να βγάλουμε προς τα έξω, το μαξιλαράκι σε περίπτωση που φοράμε γυαλιά και να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα VR μαζί με τα γυαλιά μας. Από την κάτω μεριά βλέπουμε το κουμπί κύλησης, το οποίο αυξομειώνει την απόσταση των φακών μεταξύ τους για να προσαρμοστούν άνετα στα μάτια μας. Να δούμε τι άλλο υπάρχει μέσα στη συσκευασία. Βλέπουμε εδώ το φορτιστή, USB Type-C έξοδο, καλώδιο USB Type-C, και το εγχειρίδιο χρήσης. Πάμε σιγά σιγά ξανά στα χειριστήριά μας. Βγάζουμε
με το κουμπάκι ανοίγουμε το καπάκι, βγάζουμε το σχετικό χαρτάκι και είναι μέσα ενσωματωμένες οι μπαταρίες στη συσκευασία και βλέπουμε και το λεντάκι το οποίο ενεργοποιεί τα χειριστήριά μας. Xiaomi, ακούς, μέσα στη συσκευασία οι μπαταρίες. Και εδώ βλέπουμε ενεργοποιημένα τα πανομοιότυπα χειριστήριά μας. Πάμε σιγά σιγά να τα φορέσουμε για πρώτη φορά. Πραγματική μου αντίδραση, δεν ξανά έχω έρθει σε επαφή με VR γυαλιά. Είναι η πρώτη παρθενική μου φορά. Okay. Ωραίος ήχος. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω VR και όλα θα είναι στον υπερθετικό βαθμό. Όλοι σετ. Δεν ξέρω, έχει ελληνικά. Εσπανιόλ, Ίγγλις. Αν έχει περίμενα. Μια περίμενα να δούμε. Το έχει ελληνικά, παιδιά. Προσαρμόστε το σημάδι άνετα γύρω και σταθερά από το κεφάλι σας. Για περιμένω να δούμε τι μπορώ να κάνω. Από πάνω, ε. Τώρα μου δίνει οδηγίες σε μια οθόνη που είναι στον αέρα. Και από πίσω μου λέει τι πρέπει να κάνω. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι ένας οδηγός εκμάθησης για το πώς μπορούμε να χειριστούμε τα χειριστήρια, τα κουμπιά και πώς μπορούμε να κινούμαστε μέσα σε εικονικό περιβάλλον. Δυστυχώς μέσα από το βίντεο δεν μπορώ να σας δείξω το μέγεθος και το πώς μας περιβάλλει το εικονικό περιβάλλον. Πραγματικά, αν βρεθείτε σε κάποιο κατάστημα και έχει VR ενεργοποιημένα, φορέστε τα για να δείτε πραγματικά αυτό που δεν μπορώ να σας μεταδώσω μέσα από το συγκεκριμένο βίντεο. Αρχικά, ας εξοικειωθούμε με το σύστημα επιτήρησης. Κοιτάξτε γύρω σας. Αυτό το τείχος πλέγματος είναι το σύστημα επιτήρησης. Το πλέγμα εμφανίζει τα όρια της περιοχής παιχνιδιού σας. Μην βγείτε ή πιάσετε κάτι εκτός αυτής. Βρείτε τα κουμπιά λαβής και πιέστε τα με τους μέσους σας. Ας δούμε τώρα τι μπορούν να κάνουν τα εικονικά σας χέρια. Για να σχηματίσετε μια γροθιά, πιέστε και κρατήστε το κουμπί λαβής με τον μέσο σας. Για να δείξετε, συνεχίστε να πιέζετε το κουμπί λαβής και σηκώστε απλώς τον δείκτη σας. Τώρα χρησιμοποιείτε. Και μέσα από τον οδηγό, αφού εξοικειωθούμε με τα χειριστήρια, πάμε στο πρώτο μας παιχνίδι για να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε και εν δράση. Και το πρώτο μας παιχνίδι φυσικά είναι με πιστόλια. Κοιτάξτε τα πιστόλια σε οποιαδήποτε γωνία και αν τα κοιτάξουμε, παρόλο που στο βίντεο δεν φαίνονται καθαρά, από κοντά και στα VR φαίνονται πάρα πολύ αληθινά. Ωραίες υφές, ωραίες αντανακλάσεις. Και ξεκινάμε το πιστολίδι. Δυστυχώς μέσα από το βίντεο δεν μπορώ να σας μεταφέρω την αίσθηση του βάθους και του μεγέθους, το να βρίσκεσαι σε ένα διαφορετικό χώρο. Θυμίζει πολύ Star Trek, πιστέψτε με. Hologram δωμάτιο. Εδώ βλέπουμε ένα high-tech πιστόλι, το οποίο όταν το πιάσουμε γίνεται κάπως έτσι. Οπότε μπορεί να χειριστούμε το συγκεκριμένο πιστόλι και με τα δυο μας χέρια. Αυτή είναι η πρώτη μας επαφή με VR παιχνίδι, το οποίο περιέχεται μέσα μαζί με τα γυαλιά. Βλέπουμε το βάθος, βλέπουμε τις υφές.
και πώς εμείς μπορούμε να κινηθούμε μέσα στο χώρο. Και ξανατοποθετούμε την κασέτα εξόδους και βγαίνουμε από το συγκεκριμένο οδηγό ΕΚΜΑ. Όταν είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε έναν ακόμη εικονικό κόσμο, βάλτε την κασέτα στην κονσόλα. Μάθετε τα βασικά. Ώρα να εξερευνήσετε όλα όσα προσφέρει το VR. Καλή διασκέδαση. Με το πρώτο μας mixed reality παιχνίδι, το οποίο βρίσκεται και αυτό μαζί με τα γυαλιά μας, δεν το αγοράζουμε δηλαδή. Το πρώτο πράγμα που μας ζητά είναι να σκανάρουμε το χώρο όλο, και αυτό το πετυχαίνουμε το να κινούμαστε στο χώρο μας μέσα, να κοιτάμε πάνω, δεξιά και αριστερά, και αυτόματα τα γυαλιά μας σκανάρουν το περιβάλλον μας. Αυτό βοηθάει ώστε το παιχνίδι μας μετά να έχει άμεση ανταπόκριση σε σχέση με το δωμάτιό μας. Σκανάρουμε, βλέπουμε γίνεται πάρα πολύ γρήγορα, σενσόρας βάθους, και μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία μας το λέει το αιωρούμενο παράθυρο. Με το που τελειώσει μας δείχνει που είναι η τύχη, αν θέλουμε τους διορθώνουμε, και επίσης άμα θέλουμε μπορούμε να προσθέσουμε και επιπλά με αυτόν τον τρόπο και με τη βοήθεια των χειριστηρίων μας. Όσο πιο ακριβή είναι το σκανάρισμα που θα κάνουμε, τόσο πιο καλά θα αλληλεπιδράει το παιχνίδι σε σχέση με το περιβάλλον μας. Και αφού τελειώσουμε με τη διαδικασία, ετοιμαστείτε να πιάσουμε μερικά διαστημικά διαβαλάκια. Για να ξεκινήσουμε να δούμε. Το ταβάνι αρχίζει να σπάει και μέσα βλέπουμε τα αντικείμενα πώς αλληλεπιδρούν με τα επιπλά μας, και μπαίνει μέσα ένα διαστημόπλοιο. Μπορούμε να το δούμε από οποιαδήποτε γωνία, όσο κοντά θέλουμε πηγαίνουμε. Πραγματικά η αίσθηση του VR ή mixed reality, όπως εσείς θέλετε πέστε το. Με βλέπετε και εμένα στον καθρέφτη. Real κόσμος και VR κόσμος παράλληλα. Όπως εδώ που παίρνω το εικονικό πιστόλι. Και στον καθρέφτη βλέπω να αλληλεπιδράω με το τίποτα. Φακός. Τι υπάρχει πίσω από τους τοίχους. Ένα διαστημικό περιβάλλον. Και η δράση ξεκινά. Διαστημικά για όλα και παντού. Ρίξτε πιστολίδι. Και θα το λέω και θα το ξαναλέω ότι δυστυχώς δεν μπορώ να περάσω μέσα από το βίντεο την αίσθηση του βάθους και του μεγέθους, που είναι κάτι το απίστευτο. Πάμε να δούμε κι άλλο ένα παιχνίδι mixed reality. Βλέπουμε εδώ πως βλέπουμε αντικείμενα μέσα στο χώρο μας και πως αιωρούνται, πως αλληλεπιδράμε με τη βοήθεια των χειριστηρίων με πάρα πολύ εύκολο τρόπο, λίγη εξοικείωση θέλει. Και ξεκινάει το καινούριο μας παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο μας ζητάει να κάνουμε διάφορες αποστολές, να συντελέσουμε και να βοηθήσουμε κάποιους εξωγήινους και ρομπότ να βγουν από τη δύσκολη κατάσταση. Και όλα αυτά μέσα από το δωμάτιο του σπιτιού μας. Βλέπουμε εδώ ψηφιακές πεταλούδες να πετάνε γύρω-γύρω, με τις οποίες μπορούμε να αλληλεπιδράσουμε κανονικά με τα χέρια μας.
και όλα τα παιχνίδια τα οποία εξοκλείονται μαζί με τα VR γυαλιά μας είναι στα ελληνικά, είτε ακουστικά ελληνικά είτε με υπότιτλους, όπως βλέπουμε και στο βίντεο. There's only one way to find out. Place your hand on the scanner. You were the creator, but this isn't right. You don't have... There are five areas in our world. The town, the clock tower, the mountains, the generator, and the hub. There's a workshop in the clock tower. Το περιβάλλον μας θυμίζει πολύ Iron Man. If it was working. Press the button to travel to the hub. Oh, this isn't the hub. Lucky the balloon was here. Τώρα από το mixed reality πάμε στο καθαρά VR περιβάλλον. Βλέπουμε την αίσθηση του βάθους, είμαστε καθαρά σε ένα εικονικό περιβάλλον. Σε αυτό το παιχνίδι εναλλάζονται και οι δύο κόσμοι, και το mixed reality και το VR και ο εικονικός κόσμος. Θα σας δείξω μερικά από τα πιο εντυπωσιακά μέρη του παιχνιδιού. Και το πιο σημαντικό με τη VR τεχνολογία είναι ότι αλλάζει ο τρόπος που παίζουμε πια τα βίντεο παιχνίδια. Δεν καθόμαστε απλά σε ένα καναπέ. Απλά μπορούμε να σηκωθούμε, να κινηθούμε, κουνάμε τα χέρια μας, τα χειριστήρια ακολουθούν τις κινήσεις των χεριών μας και το αποτέλεσμα είναι συγκλονιστικό. Επίσης βλέπουμε και τη δυνατότητα των γραφικών των VR γυαλιών μας, όπως βλέπουμε εδώ, αντανακλάσεις. Εντυπωσιακό που αιωρούνται πράγματα μέσα στο σπίτι μας, στο δωμάτιό μας και αλληλεπιδρούμε με αυτά.
Επίσης αξιοσημείωτος είναι και ο ήχος. Μέσα από τα τέσσερα ηχεία, δύο σε κάθε αυτή, πάνω και κάτω, που μας δίνει την ψευδέστηση του βάθους και του surround και πραγματικά μας εμβαθύνει την εμπειρία είτε στο παιχνίδι είτε σε κινηματογραφική ταινία, εάν βλέπουμε. Δυνατός, καθαρός και πασάτος ήχος. Αυτά είδαμε τα μερικά παραδείγματα από Mixed Reality και VR παιχνίδια και πάμε να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε με τα VR γυαλιά μας. Βλέπουμε εδώ την μπάρα, την οποία μπορούμε να τη χειριστούμε είτε με τα χειριστήρια είτε με τα ίδια μας τα χέρια. Βλέπουμε παράλληλα τον εικονικό και τον πραγματικό κόσμο. Σε κάθε χέρι μπορούμε να έχουμε κάποιο μενού το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Βλέπουμε εδώ ρολόι, μπαταρία, στάθμη μπαταρίας. Βλέπουμε εδώ το μενού που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με το δεξί μας χέρι. Απλά μόνο με τα δάχτυλά μας. Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και πατάμε το ρολόι ή τη στάθμη της μπαταρίας και αμέσως πηγαίνουμε στις γρήγορες ρυθμίσεις του VR. Μην ξεχνάμε ότι είναι Android. Βλέπουμε τη στάθμη της μπαταρίας, το χειριστήριο μας, αυξομοίωση έντασης, φωτεινότητα, Wi-Fi, Bluetooth, εικονικός κόσμος, ο οποίος θα το δούμε παρακάτω, και τις διάφορες οπτικές γωνίες που μπορούμε να έχουμε τα παράθυρά μας. Βλέπουμε εδώ τα χειριστήρια που με το που τα πιάσουμε αμέσως ενεργοποιούνται και μπορούμε να χειριστούμε τα παράθυρά μας με πολύ πολύ πιο εύκολο τρόπο. Βλέπουμε εδώ όλα τα apps που έχουμε εγκαταστήσει στο VR μας. Βλέπουμε εδώ το παράθυρο το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά μας και ορείται στο περιβάλλον. Δεν μπορώ να σας δώσω την αίσθηση μόνο αν κοιτάξω από την κάτω μεριά για να καταλάβετε περίπου σε τι απόσταση βρίσκεται σε σχέση με εμάς. Και βέβαια, εάν κάνουμε διπλό tap, χτυπήσουμε μεταξύ τους τα χειριστήρια, απενεργοποιούνται και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πια μόνο τα χέρια μας. Εικονικό πληκτρολόγιο, άμα θέλουμε να ψάξουμε στο ίντερνετ. Εννοείται ότι θα δούμε τεκόν κανάλι, δεν το συζητώ. Βλέπουμε ότι με τα χέρια μας και μόνο μπορούμε να μπούμε σε οποιοδήποτε μενού μέσα στο εικονικό μας παράθυρο. Είτε YouTube, οτιδήποτε κάνουμε στο ίντερνετ. Αλλάζει ο τρόπος που είμαστε στο ίντερνετ ή χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή μας. Βλέπουμε τα παράθυρά μας αιωρούνται και επίσης μπορούμε να προσθέσουμε παράθυρα μέχρι και τρία. Μπορούμε από τη μια μεριά να βάλουμε YouTube, στη μέση Internet, Facebook, Instagram, TikTok και ό,τι άλλο εμείς θέλουμε. Βλέπουμε την κεντρική μπάρα από κάτω και τα παράθυρα να αιωρούνται από πάνω. Μπορούμε να αυξομοιώσουμε και την απόσταση, ακόμα και το μέγεθος των παραθύρων. Το πρώτο πράγμα που συναντούμε είναι οι εγγυήσεις και το εγχειρίδιο χρήσης. Μην περιμένετε ελληνικά, θα απογοητευτείτε. Επίσης ένα μεγάλο μειονέκτημα το οποίο ξέχασα να αναφέρω προς το τέλος, που λέω για τα μειονεκτήματα της συσκευής, δεν θυμίζει πολύ μέλλον. Star Trek κατάσταση. Τεκόν κανάλι. Πάμε σιγά σιγά να μπούμε και σε κάποιο εικονικό περιβάλλον. Αν κάνουμε tab είτε δεξιά είτε αριστερά στα γυαλιά μας, μπαίνουμε και βγαίνουμε από το εικονικό περιβάλλον με αυτόν τον εύκολο τρόπο. Πώς έβαζε ο Φρόντο το δαχτυλίδι και έμπαινε και έβγαινε στους δύο κόσμους, κάπως έτσι γίνεται και με αυτή τη διαδικασία. Εδώ βλέπουμε τα περιθώρια που έχουμε. Αν ξεφύγουμε, αυτόματα εμφανίζεται το δωμάτιό μας για να μην χτυπήσουμε σε κάποιο τοίχο ή σε κάποιο έπιπλο. Αυτόματα. Και βλέπουμε εδώ τα εικονικά περιβάλλοντα που μπορούμε να επιλέξουμε, να προσαρμόσουμε και αν θέλουμε να δουλέψουμε μέσα σε αυτά. Ακόμα μπορούμε να περιηγηθούμε μέσα σε αυτά. Θέλουμε τζάκι. Θέλουμε να πάμε στο χιονισμένο μπαλκόνι. Έχουμε πάρα πολλές επιλογές να επιλέξουμε ανάλογα με το δικό μας προσωπικό γούστο. Διαστημικό σπίτι. Διαστημική θέα. Ό,τι θέλουμε εμείς. Επίσης μπορούμε να βάλουμε και τον εικονικό μας καθρέφτη και πάνω του απεικονίζεται το avatar μας. Εγώ είμαι αυτός, ο ψηφιακός μου εαυτός. Αλλό, τεκόν κανάλι, παρακαλώ. Δεν είμαι ωραία ντυμένος. Εννοείται ότι είναι παραμετροποιήσιμος και μπορούμε να το φτιάξουμε το avatar μας όπως πραγματικά εμείς θέλουμε.
και η εμφάνιση, ακόμα και τι ρούχα να φοράει. Εάν προσέξουμε λίγο, τα γραφικά είναι πάρα πολύ καλά, στη λεπτομέρεια. Δεν ξέρω πόσο καλά αποτυπώνεται στο βίντεο. Και έτσι μπορούμε να κάνουμε περιήγηση στο εικονικό μας σπίτι. Ή αν θέλουμε να έχουμε θέα, ένα μελλοντικό κόσμο, μια μελλοντική πόλη. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που δεν μπορώ να τα συμπεριλάβω σε ένα βίντεο, οπότε δείχνω τα πιο βασικά. Εννοείται ότι θα ακολουθήσουν και κάποια άλλα βίντεο που θα τα εξειδικεύσουμε λίγο με το τι μπορούμε πραγματικά να κάνουμε με τα VR μας γυαλιά. Και τέλος θα σας δείξω και τον οικιακό μας κινηματογράφο. Γίνεται να φέρουμε τη μεγάλη αίθουσα στο σπίτι μας? Ναι, λοιπόν, γίνεται. Θέλουμε προσωπικό θέατρο, προσωπική αίθουσα. Παίζει και 3D ταινίες, η συγκεκριμένη είναι 3D. Τι άλλο βέβαια από το Man of Steel. Βλέπουμε ότι η απεικόνηση είναι καταπληκτική. Μπορούμε να επιλέξουμε ό,τι περιβάλλον θέλουμε εμείς. Το μέγεθος της οθόνης και η απόσταση είναι κάτι που δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Θα αλλάξει ο τρόπο που θα βλέπετε σειρές και ταινίες. Μπορείτε να δείτε YouTube, οτιδήποτε άλλο βίντεο θέλετε εσείς. Εδώ αλλάζω περιβάλλοντα για να δείτε τι έχει μέσα. Βέβαια έχει πάρα πολλά, δεν μπορώ να σας τα δείξω όλα. Σας δείχνω μερικά για να πάρετε μία ιδέα. Αυτά λοιπόν, εννοείται ότι θα ακολουθήσουν και άλλα βίντεο. Για πάμε στα συμπεράσματά μας. Αυτά λοιπόν είναι τα καινούργια MetaQuest 3, τα καινούργια VR γυαλιά από τη Meta. Στα πλεονεκτήματα, standalone, δεν συνδέονται πουθενά με κανένα καλώδιο, με καμία κονσόλα για να λειτουργήσουν. Είναι αυτόνομα και έτσι μπορούμε να τα χειριστούμε με απόλυτη ελευθερία. Καινούργιους φακούς pancake, οι οποίοι είναι πολύ λεπτοί και πάρα πολύ ευκρινείς. 4K LCD οθόνες, οι οποίες αναπαράγουν πάρα πολύ ευκρινείς, πλούσια σε χρώματα, εικόνες. Καινούριος επεξεργαστής Snapdragon XR2 για καλύτερα γραφικά, δεν κολλώνουν σε οποιοδήποτε παιχνίδι, αναπαράγουν 120 Hz εικόνα, η οποία είναι πάρα πολύ ομαλή. 3D surround ήχος, ο οποίος εκπέμπεται και από πάνω και από κάτω από τα αυτιά μας, γύρω από τα αυτιά μας, και έχουμε την ψευδέστηση του surround. Συνεργάζονται άψογα με τα χειριστήρια, τα οποία εμπεριέχονται μέσα στη συσκευασία, εννοείται, αλλά επίσης μπορούμε να χειριστούμε και τα VR γυαλιά μας μόνο με τα χέρια μας. Στα μειονεκτήματα τώρα, μπαταρία, η οποία διαρκεί σε συνεχούς χρήση μέχρι και 2 ώρες. Βέβαια, αν θέλουμε να παρατείνουμε τη χρήση, μπορούμε να συνδέσουμε απευθείας σε κάποιο power bank ή μπορούμε να αγοράσουμε το Elite Strap, το οποίο εμπεριέχει και αυτό ένα είδος μπαταρίας. Αλλά το κυριότερο μειονέκτημα για μένα είναι η τιμή τους. Στο εξωτερικό τα βρίσκουμε περίπου στα $499, ενώ στην Ελλάδα έρχονται περίπου στα 600 μέχρι 650 plus ευρώ. Βέβαια, η τιμή δεν ξέρω αν μπορεί να αντισταθμίσει η τεχνολογία που φέρουν τα συγκεκριμένα γυαλιά και όλα αυτά που μπορούμε να κάνουμε με τα συγκεκριμένα. Αυτό είναι στην κρίση του κάθε μυαλού. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την αγάπη που μας δείχνετε μέσα από τα like, τις εγγραφές σας, ακόμα και τις παρατηρήσεις σας, που με αυτόν τον τρόπο μας δίνετε τη δύναμη να κάνουμε καλύτερα βίντεο για εμάς, αλλά πάνω απ' όλα για εσάς. Και όπως πάντα ξέρετε, έπετε συνέχεια.